Το παιχνίδι έγινε σήμερα στην Χερσόνησο με τους γηπεδούχους να θέλουν να επιβεβαιώσουν την καλή τους αγωνιστική κατάσταση με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα προηγούμενα πέντε παιχνίδια απέναντι στον πάντα Δηλατορούβα. Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με την Χερσόνησο να απειλεί με τους Ξυλούρη και Θεοδωράκη και τον Ρούβα με τους Κριστοφοράκη και Σεΐχ Αβραάμ. Τελικά οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν μια στατική φάση και προηγήθηκαν 0-1 στο σκορ στο 30 λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πρίφτη. Η Χερσόνησος όμως έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές να βοηθούν και τελικά τους γηπεδούχους να ανεβάζουν την απόδοσή τους προσπαθώντας να ισοφαρίσουν. Τα κατάφεραν στο 65 λεπτό όταν από κάθε τη πάσα του καπετανάκη ο Χατζιάη βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Η πίεση της Χερσονήσου εντάθηκε ακόμα περισσότερο στα τελευταία λεπτά και καρποφόρησε στο 88 με την ατομική ενέργεια του Κομψίου να καταλήγει σε γκολ και το τελικό 2-1 να χαρίζει άλλη μια πολύτιμη νίκη στην ομάδα του Άγγελου Βαρδάκη που απομακρύνθηκε έτσι αρκετά από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.